όχι μόνο με δημόσιες τοποθετήσεις τους σε μέσα ενημέρωσης, αλλά και μέσα από τα social media, και πάρα πολλοί φυσικά το έχουν υποστεί αυτό. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Απόστολος Λίτρας. Είναι ο δικηγόρος της οικογένειας Παντελίδη. Να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, κύριε Λίτρα. Ναι, καλησπέρα σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ακούσατε βεβαίως και τον συνάδελφο, τον Παναγιώτη, αλλά φαντάζομαι ότι και πριν τον ακούσετε θα είχατε ενημερωθεί. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να ενημερώσω ότι δεν είναι η πρώτη αγωγή. Έχει ήδη υπάρχει απόφαση και μάλιστα εφετίου που καλείται η κυρία Αρναούτη να πληρώσει κάποια αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση στην οικογένεια του Παντελή, η οποία αυτή έχει καλεσυδικήσει. Άρα λοιπόν δεν είναι η πρώτη, υπάρχει ήδη απόφαση. Από εκεί και μετά, για, σε σχέση με την αγωγή που έχει κάνει η κυρία Αρναούτη, θέλω να πω ότι δεν υπήρχε κανένα σκοπός συκοφαντίας εναντίον της. Σκοπός της οικογένειας του Παντελή ήταν και να ευνηθούν οι συνθήκες του ατυχήματος. Το αν κάποιος κάτω από μία ανάρτηση γράφει το σχόλιο του, αντιλαμβάνεστε ότι δεν αφορά και δεν υπάρχει ευθύνη της οικογένειας του Παντελίδη. Ναι. Από εκεί και μετά, βέβαια, εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι το να σχολιάσω τις 240 σελίδες που είπατε, το αφήνω να το σχολιάσουν οι συνάδελφοί μας. Τώρα... Προφανώς, κύριε Λίτρα, απλά όπως αντιλαμβανόμαστε και από το ρεπορτάζ, αναφέρεται και σε αναρτήσεις της οικογένειας της ίδιας, όχι μόνο σε φανς. Από κάτω, ακούστε με, για να υπάρχει συκοφαντική δυσφήμιση, για να υπάρχει δυσφήμιση, δεν είναι όταν αναζητάς την αλήθεια. Δηλαδή, όταν λες ότι εγώ πιστεύω ότι οδηγούσε η κυρία Αρναούτη. Το αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό δεν πρόκειται να θεωρηθεί δυσφήμιση. Αυτό πίστευε η οικογένεια και αυτό πιστεύει. Και δεν πρόκειται να το αλλάξει. Δεν είναι το θέμα της το οικονομικό που έχει ακουστεί. Ή φοβάται μη τυχόν κληθεί να πληρώσει αποζημίωση κλπ. Από την πρώτη στιγμή η οικογένεια του Παντελή μέχρι σήμερα θεωρεί ότι δεν οδηγούσε ο Παντελίδης. Τώρα, το αν πράγματι έχει εκδοθεί ένα βούλευμα, μία διάταξη, με συγχωρείτε, του εισαγγελέα εφετών που θέτει την υπόθεση στο αρχείο, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Να σας πω ότι και οι εισαγγελείς στην υπόθεση του Ριχάρδου είχαν πει τα αντίθετα. Δεν σημαίνει κάτι και δεν είναι και η πρώτη φορά. Δεν έγινε ποτέ δικαστήριο. Ναι, καταλαβαίνω ότι εννοείται. Ωστόσο, επί της ουσίας, η αποζημίωση που αξιώνει η Μίνα Αρναούτη, υπάρχει περίπτωση να δοθεί ή όχι, εσείς όπως το βλέπετε? Μα τώρα ξέρετε κάτι, έχετε μεγάλη εμπειρία, ειδικά εσείς. Απλά θέλω να το ακούσω από τα δικά σας, από το δικό σας στόμα, γι' αυτό. Ναι, αποζημίωση. Τώρα αυτά είναι νομίζω για το Θεαθήνε. Ουσιαστικά δηλαδή λέτε ότι έκανε η κυρία Αρναούτη την δική της αγωγή για να αποφύγει αυτό που πρέπει να πληρώσει εκείνη. Κοιτάξτε, εγώ σας ανέφερα ότι υπάρχει απόφαση εφετίου που έχει καταδικάσει για αποζημίωση ήδη την κυρία Αρναούτη, η οποία είναι τελεσίδικη απόφαση. Τώρα, για ποιο λόγο την έκανε, δεν ξέρω αν την έκανε συμψηφιστικά ή αν πράγματι θεωρεί ότι συκοφαντήθηκε. Θα αποφανθούν λοιπόν τα δικαστήρια. Αν σκοπός της οικογένειας ήταν να συκοφαντήσει την κυρία Αρναούτη, την οποία δεν την ξέρει και δεν την ήξερε, ή να βρεθεί αλήθεια κάτω από τις συνθήκες που έγινε το τροχαίο, το ατύχημα του Παντελή. Μάλιστα. Εμείς ως οφείλαμε, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Λίτρα, θέλαμε και να παρουσιάσουμε την είδηση που παρουσίασε ο συνάδελφος Παναγιώτης, αλλά απαραίτητος θέλαμε και τη δική σας πλευρά που εκπροσωπείτε την οικογένεια του Παντελή, έτσι. Σαφέστατα και ορθώς πράξατε, πραγματικά, αλλά από εκεί και μετά σας μεταφέρω την άποψή μου, την νομική. Βεβαίως. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Λίτρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ήρθε η ώρα των διαφημίσεων. Ήρθε. Με αυτά και με αυτά. Ήρθε η ώρα των διαφημίσεων, 3:17. Τι ώρα να πάμε σε διαφημίσεις? Ω, έπρεπε...